Έχει καταστρέψει τελείως την παραγωγή στα ψηλά κλαδιά ή στα βορεινά και αρχίζει και κατεβαίνει χαμηλά. Θα δείτε μέχρι τέρμα κάτω και χιδάκο. Αυτό σημαίνει εδώ στο συγκεκριμένο δέντρο η καταστροφή είναι πάνω από 70%. Αυξημένη είναι η πληθυσμή του δάκου σε αρκετούς ελαιώνες στον Δήμο Μινώα Παιδιάδας. Ακαταπολέμητος. Πληθυσμός που μπορεί να φάνε και τον παραγωγό, όχι μόνο τους ελιές. Εάν δεν γίνουν άμεσα, όταν λέμε άμεσα, τις επόμενες μέρες, όχι την επόμενη εβδομάδα, παρεμβάσει να γίνει μια έξτρα κάλυψη στα δέντρα από το κράτος για την τακοκτονία, αυτό θα αποβεί μοιραίο για την περιοχή. Και φοβάμαι ότι τον επόμενο μήνα δεν θα υπάρχει ελιά πάνω στα δέντρα γερή. Τις έχουν μειώσει. Οι δρασίες είναι ελάχιστες που καταπολεμούν το δάκρυο. Και είναι για δοκιμασία στην ουσία ακόμα. Δηλαδή κάποια φάρμακα, να μην πω τώρα, που τα δουλεύουν πρώτη χρονιά φέτο και δεν ξέρουν τι ρόλο θα παίξουν. Έχω σοβαρό πρόβλημα. Από τη βορεινή μεριά έχουν σοβαρό πρόβλημα. Οι κορφαρές είναι σχεδόν φαγωμένες όλες. Αγρότες εκφράζουν την ανησυχία τους, καθώς το πρόβλημα λοένα και μεγαλώνει, με φόντο τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες, αλλά και τις αδυναμίες που καταγράφονται γύρω από το ζήτημα των ψεκασμών. Δεν νοούνται ότι θες να ψεκάσεις 4 εκατομμύρια ελαιόδεντρα και σε ένα προϋπολογισμό για 2 εκατομμύρια ελαιόδεντρα. Άρα, αυτό λοιπόν, δεν γίνονται ψεκασμοί παντού. Οι ψεκασμοί είναι λυπείς. Αυτό είναι το θέμα. Δεν υπάρχει έλεγχος κατά τη διάρκεια των ψεκασμών. Δηλαδή, παρατηρείται να ψεκάζουν, ας πούμε, 12 μέρες, 13 μέρες, 8 μέρες την περιοχή. Αυτό επιστημονικά δεν στέκει. Ο ψεκασμός το αργότερο θα πρέπει να γίνει μέσα σε ένα πενθήμερο. Η πιθανότητα είναι αυτή. Να έχει γίνει κακός ψεκασμός. Γιατί δεν μπορεί σε μια περιοχή σε απόσταση 500 μέτρα να έχουμε έξαρση και τέτοιο πληθυσμό και σε 500 μέτρα να έχουμε μηδέν πληθυσμό. Η παρακολούθηση θα πρέπει να γίνεται επί τόπου. Δεν καθόμαστε από τα γραφεία και να περιμένουμε να μας έρθει το χαρτάκι. Πρέπει να γυρίζουμε έξω, γιατί από τη μια μέρα στην άλλη υπάρχει αλλαγή. Το να κάθομαι στο γραφείο μέσα και να περιμένω να μου έρθουν τα αποτελέσματα μια εβδομάδα και να δράσω εγώ την επόμενη εβδομάδα, το πουλάκι πέταξε. Οι υπάλληλοι λοιπόν του Υπουργείου δεν θα πρέπει να κάθονται στις καρέκλες, πρέπει να γυρίζουν έξω. Ο μεγάλος πληθυσμός δεν πολεμούνται εύκολα. Δεν ξέρω, ίσως τα φάρμακα δεν είναι δραστικά. Δεν ξέρω τι να πω. Τι να πούμε. Οι υπεύθυνοι, αυτοί που είναι υπεύθυνοι, δεν μας λένε τίποτα. Τι να κάνουμε, να ρατήσουμε μόνοι μας και τι φάρμακα να βάλουμε, τι να κάνουμε, δεν ξέρουμε. Ο δάκος στερίζει την παραγωγή και την ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου, με τον Δήμαρχο Μινώα Παιδιάδας να σημειώνει ότι απαιτούνται περισσότεροι ψεκασμοί. Ο πληθυσμός είναι αρκετά μεγάλος του δάκου. Περιμένουμε μήπως η θερμοκρασία, η οποία από ό,τι τουλάχιστον λένε τα μέσα ενημέρωσης, ότι τις επόμενες ημέρες θα αυξηθεί, θα ξεπεράσει 33-34 βαθμούς, ευελπιστούμε εκεί για να μπορέσουμε να μειωθεί ο πληθυσμός. Φυτοφάρμακα τα οποία εγκρίνονται για μια συγκεκριμένη περιοχή δεν επαρκούν για να κάνεις περισσότερους ψεκασμούς από αυτούς που πρέπει. Και τα συνεργεία είναι λειψά, γιατί του λες θα πάψε κάτι σε 70.000 ελαιόδεντρα στο τάδε χωριό και τα ελαιόδεντρα είναι 170.000. Την ίδια ώρα τονίζεται η ανάγκη καταγραφής των ελαιόδεντρων στο Δήμο Μινώα Παιδιάδας, καθώς ο αριθμός τους είναι σχεδόν διπλάσιο σε σύγκριση με τα προηγούμενα 15 χρόνια, γεγονός που επηρεάζει και τη διαδικασία της δακοκτονίας. Οι αγρότες σας αναλάβουν την ευθύνη μοναχή τους να κάνουν ψεκασμούς καλύψεως, δεν μπορεί να κάνουν δολωματικούς, δεν έχουν ούτε τα φάρμακα ούτε τα μέσα, ας κάνουν ψεκασμούς καλύψεως για να σώσουν την παραγωγή.